Κάλυμνος 1934. Δυόμιση νερά το σφυτικό του Άρχοντα εκείνο το αυγουστιάτικο πρωινό, δύο μέρες πριν από τη γιορτή της Παναγίας. «Τι συμβαίνει?» αναρωτήθηκε ο πρωτότοκος και νεαρός μοναχογιός. Ήταν νωρίς το πρωί και από το προηγούμενο βράδυ η γυναίκα πονούσε αφόρητα στην κοιλιά. Ήταν καστρωμένη και αργά ή γρήγορα μάλλον θα γεννούσε και θα έφερνε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Ο Νίκος, ο άνδρας της, άβγαλτο μοναχοπέδι της πρώτης οικογένειας του νησιού, δεν είχε ιδέα τι μπορεί να σημαίνει αυτή η πρωινή πλημμύρα. Και καλού κακού, πρόσταξε τον παραγιό του, το ψυχοπέδι του στον Βάνο, να φωνάξει τη μαμή του νησιού. Οι γονείς του έλειπαν στο απέναντι νησί, στην Κο, για την κηδεία του γονιού της μάνας του και του αγαπημένου του παππού. Μόνος στο σπίτι ο νεαρός νοικοκυριός, παρέα με τον Βάνο, τον ορφανό Βεγγέλη που τον είχαν παραγιό από μικρό παιδί και την όμορφη καστρωμένη σύζυγό του. Κάμποση ώρα μετά, πάνω στο ζεμένο γαϊδούρι που το τραβούσε ο παραγιός, η μαμή πρόβαλε στο χαγιάτι της πρώτης οικογενείας του νησιού. «Πλημμύρισε το δωμάτιο», είπε γεμάτος φόβο και με έντρομη ματιά, σαν να πίκρισε τη γριά μαμή. Εκείνη, σαν πιο έμπειρη, τον καθησύχασε και του εξήγησε πως έτσι γίνεται όταν φτάσει η ώρα. Και η ώρα είχε ζυγώσει. Η έγκυος γυναίκα σφάδαζε από τους πρωτόγνωρους πόνους που μέχρι τότε δεν είχε ξανανιώσει. Από τις κραυγές και τα βοκιτά μαζεύτηκε ολόκληρη γειτονιά. Η μαμή ζήτησε βραστό νερό και πανιά. Έβγαλε τον Νίκο έξω στην αυλή μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Άνοιξε τα πόδια της καστρωμένης και στάθηκε ψύχρεμη στο προσκεφάλι της που ήταν μούσχημα στον υδρότα. Για βοήθεια και για τα θελήματα κράτησε τον Βάνο, λέγοντάς του να μην κοιτά την καστρωμένη. Όταν βγήκε έξω λίγη ώρα μετά, η μαμή κρατούσε στα χέρια της τυλιγμένο το νεογέννητο παιδί που έκλαιγε δυνατά. «Μια σταλιά μικρό και δες φωνή», έκανε. «Μελαχρινό και όμορφο, φτιστός ο πατέρας. Να σου ζήσει, αγόρι τρανό», σου έκανε η κυρά σου. Ανακοίνωνε στον Νίκο και εκείνος κόντευε να κατουρηθεί από τη χαρά του. «Τυχερό και ευλογημένο να είναι και η φήμη του να φτάσει απέναντι στην Τουρκία. Να γίνει ο φόβος και ο τρόμος των αγαρινών. Να ζήσει!» Ο Νίκος έβγαλε ένα τούρκικο χρυσό νόμισμα και το έδωσε στη μαμή για να την ευχαριστήσει. Οι γειτόνισσες πέρασαν στο εσωτερικό του σπιτιού για να δουν και να ευχηθούν τη λαχώνα. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές από την κάμαρα και η κυρία Γιώργινα βγήκε τρομαγμένη στην αυλή. «Τρέξε, μαμή, βοήθεια! Τη χάνουμε τη λαχώνα!» Η μαμή τα χρειάστηκε και μπήκε μέσα τρομαγμένη. Ζήτησε από τον κόσμο να βγει έξω και άρχισε τα καλύτερα γιατροσόφια. Μη σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και χαθεί η γυναίκα, και τότε θα έπρεπε να επιστρέψει το χρυσό. Όταν μετά από λίγη ώρα βγήκε στην εξώπορτα, βαστούσε στο χέρι της ένα νεογέννητο. «Καστανό αυτή τη φορά. Δίδυμα!» έκανε στον πατέρα, και εκείνος έβαλε τα κλάματα. «Ανοιχτόχρωμος και νιάτα φορτωμένος, σαν τη μητέρα του», είπε η μαμή. Και παρέδωσε στον Νίκο το μικρό που δεν έβγαζε κραυγή σε σχέση με το πρώτο. Παρακοιμόταν φασκιωμένο μέσα στα ζεστά πανιά. Ο Νίκος έβγαλε τότε από τη ραμμένη τσέπη του άλλο ένα χρυσό νόμισμα, μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Πεντόλυρο αυτή τη φορά, και το πρόσφερε στη μαμή για το χαρμόσυνο νέο. «Πάρε, για τη διπλή απανωτή χαρά που μου φέρες στη φαμίλια μου». Εκείνη το άρπαξε και τον ευχαρίστησε σκύβοντας και φιλώντας του το χέρι. Του γιού του άρχοντα του νησιού. Το νέο μαθεύτηκε σε όλο το νησί. Στήθηκε γλέντι μέχρι αργά το σούρεπο με κρασί και κατσικίσιο κρέας. Τα όργανα να παίζουν ασταμάτητα και ο Νικολός λεθισμένος να σέρνει πρώτος στο χορό. Μπορεί απέναντι στην Κό να είχαν κηδεία και να έθαβαν τον παππού του. «Εδώ όμως έχουμε γεννητούρια», σκέφτηκε και ήπια άλλο ένα. Τρεις μήνες αργότερα, ο καστανός γιος του Νίκου αρρώστησε βαριά.